τώρα πάμε να δούμε βήμα με βήμα την κούρα περιποίησης και ανάπλασης κιθάρων. Η συγκεκριμένη κούρα είναι ιδανική και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα την εφαρμόσουμε πάνω σε αντρικό πρόσωπο. Ξεκινούμε με το face scrub της Aloes. Το απλώνουμε σε όλο το δέρμα και το δουλεύουμε με κυκλικές κινήσεις. Το συγκεκριμένο peeling αποτελείται από gel aloes και κόκκους μπαμπού. Ο λόγος που κάνουμε το peeling είναι για να φύγουν τα νεκρά κύτταρα από το δέρμα, ακαθαρσίες, ούτως ώστε οτιδήποτε εφαρμόσουμε μετά πάνω στο δέρμα να μπορεί να εισχωρήσει. Μπορούμε να το δουλέψουμε και στο λαιμό και αν δούμε ότι λίγο έχει στερνώσει, μπορούμε να βρέξουμε τα δάχτυλά μας και να συνεχίζουμε την τριβή. Θα καθαρίσουμε τα υπολείμματα του peeling με τα σφουγγαράκια. Και στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε την λοσιόν της Aloes. Με αυτόν τον τρόπο επανέρχεται το δέρμα μας, ενυδατώνεται . Στη συνέχεια θα απλώσω ωρό κολαγόνου, αφού είναι κούρα για ανάπλαση των κιθάρων, δεν μπορεί να λείπει το κολαγόνο. Το κολαγόνο βοηθά στην ανάπλαση των κιθάρων. Βοηθά το δέρμα να μείνει λίγο σφριγγυλό και αποφεύγονται τα βαθιά σπασίματα, δηλαδή οι ρητίδες. Το απλώνουμε με απαλές ανωδικές κινήσεις. Και στη συνέχεια με κυκλικές κινήσεις το βοηθούμε να εισχωρήσει. Καλό είναι να το δουλέψουμε όπου υπάρχουν ρετιδούλες. Πάλι τονίζω με απαλές κινήσεις για να βοηθήσουμε το προϊόν να εισχωρήσει. Γύρω από τα μάτια. Και στο μέτωπο. Ταμπονάρουμε για να εισχωρήσει το προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο ξυπνούμε τους μύες
για να βοηθήσουμε το προϊόν να εισχωρήσει. Και όταν δούμε ότι έχει απορροφηθεί, συνεχίζουμε με την εφαρμογή του συμπυκνώματος της αλόης, Concentrate. Η Concentrate είναι καθαρό συμπύκνωμα της αλόης. Είναι πολύ αναπλαστική και το σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από την κούρα ανάπλασης. Όπου υπάρχουν σκασίματα του δέρματος ή ερεθισμοί, το βοηθούν στο να καλμάρει και το συγκεκριμένο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όσες φορές την ημέρα θέλουμε. Επίσης το συμπύκνωμα υδατώνει το δέρμα. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, κανονικές κινήσεις. Και ταμπονάρουμε. Αφού έχουμε εισχωρήσει το κάθε προϊόν ξεχωριστά πάνω στο πρόσωπο, καλό θα είναι πριν να τελειώσουμε την κούρα, να σμίξουμε τα δύο τελευταία προϊόντα και να τα αφήσουμε πάνω στο πρόσωπο χωρίς να τα ξεβγάλουμε. Και καλύτερη συγκεκριμένη κούρα είναι να γίνεται το βράδυ. Οπότε, εφαρμόζω 2 πατήματα κολαγόνο, λίγο συμπύκνωμα, τα σμίγω στην παλάμη μου και ξαναεφαρμόζω. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν θα το ξεβγάλουμε, θα συνεχίσουν τα προϊόντα να λειτουργούν για όλο το βράδυ. Και είναι ό,τι καλύτερο λόγω του ότι το βράδυ το δέρμα μας αναπνέει και οτιδήποτε του δώσουμε πριν τον ύπνο εισχωρεί πολύ πολύ βαθιά και δουλεύει μέχρι το πρωί. Καλό είναι να μην εφαρμόζουμε ένα προϊόν, να το δουλεύουμε και να μην το βοηθούμε να εισχωρεί. Πρέπει να δουλεύουμε το κάθε προϊόν ξεχωριστά, απαλές ανωδικές κινήσεις, μέχρι να απορροφηθεί. Όταν δούμε ότι τα προϊόντα έχουν απορροφηθεί, σημαίνει ότι έχουμε δουλέψει καλά το προϊόν και μόλις έχουμε τελειώσει την κούρα περιποίησης και ανάπλασης κιθάρων για άντρες και γυναίκες.